έχω την άποψή μου και τις θέσεις μου. Πολιτικά πάντα δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Ανδρουλάκη, τίποτα προσωπικό με κανέναν συνυποψηφιό μου. Είναι σύντροφοί μου και δίνουμε έναν αγώνα μαζί για την παράταξη. Και θα είμαστε την επόμενη μέρα ενωμένοι μια γροθιά. Όμως οφείλουμε να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Άρα βεβαίως το ερώτημα είναι τι διαφορετικό θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης αν επανεκλεγεί. Θα δει το φως το αληθινό. Πώς ακριβώς θα μπορέσει να πείσει περισσότερο ή να φανεί καταλληλότερος. Γιατί θα γίνει ξαφνικά καταλληλότερος από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί ξαφνικά θα γίνει καταλληλότερος. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που εκφράζει τους πολίτες. Αν οι πολίτες λοιπόν αισθάνονται ότι δεν έχουν λόγο, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο λένε, το οποίο εκφράζουν, να γίνει ο μεταβολισμός του από ένα κόμμα, από τα όργανά του και να γίνει πολιτική θέση και πράξη. Αν αισθάνονται ότι κάποιοι παίρνουν αποφάσεις σε κλειστές αίθουσες και ότι ο λόγος τους δεν ακούγεται, δεν περνάει μέσα από τα όργανα, τότε πώς ακριβώς μπορούμε να προχωρήσουμε μετά. Και μετά λέμε ότι μας φταίει η αποχή, οι πολίτες. Όχι, δεν φταίνουν οι πολίτες. Εμείς φταίμε, γιατί κλείνουμε τις πόρτες και οι πόρτες μας είναι μέσα από τα όργανά μας. Άρα ναι, το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναλειτουργήσουμε δημοκρατικά και θεσμικά το κόμμα. Να σας θυμίσω και να σας πω μάλλον, το είπα σήμερα το πρωί, ότι πολλές φορές, ενώ από νομαρχιακές, από άκρη σ' άκρη την Ελλάδα, εμένα με είχαν καλέσει για να πάω και να κάνω δράσεις, το ίδιο το κόμμα με έκοβε. Στη Ρόδο, πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, με είχαν καλέσει για να πάω. Και τελικά μάθαμε και η νομαρχιακή της Ρόδου και εγώ, ότι αποφάσισε το κόμμα ότι προτιμά να μην γίνει καθόλου εκδήλωση παρά να πάω εγώ. Άρα, λοιπόν, τώρα σοβαρά μιλάτε εδώ, λέτε ότι είχατε έναν εσωτερικό πόλεμο όμως, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Μιλάω σοβαρά, μιλάω και το λέω σοβαρά. Και σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ και σας καλώ να ρωτήσετε και τον κύριο Σπυρόπουλο και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον γραμματέα και τον πρόεδρο, αν αυτό που λέω είναι αληθές ή όχι. Γιατί δεν μιλάω ποτέ. Γιατί όμως υπήρχε, γιατί λέτε, υπήρχε μια εμπάθεια στο πρόσωπό σας, για ποιο λόγο να μην επιτραπεί γιατί... σε μια βουλευτή να κάνει μια συγκέντρωση σε ένα νησί. Μόνο καλό μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί υπήρχε η λογική ομάδων και δυστυχώς αυτό το οποίο λέω είναι ότι ναι, υπήρχε η λογική αποκλεισμών. Και αυτό που πρέπει να ξαναβρούμε, κυρία Τσόρμπα, είναι να έχουμε έναν πρόεδρο που δεν θα είναι ομαδάρχης, αλλά θα είναι ηγέτης και δεν θα λειτουργεί με αυτούς τους αποκλεισμούς. Γιατί πρέπει επιτέλους ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ενώσει και να εκφράσει το όλον ΠΑΣΟΚ. Όχι απλά τους πολιτούς του, όχι απλά την ομάδα του,